Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανετολικό για την 22η αγωνιστική της Super League 1. Και βεβαίως στόχος είναι η νίκη για την ομάδα του Μίτσελ που θα τον κρατήσει ζωντανό όσον αφορά τις πιθανότητες κατάκτησης του πρωταθλήματος και εν ώψη βεβαίως των αγωνιστικών οι οποίες απομένουν αλλά και των play-off που έρχονται και παιχνίδια τα οποία θα είναι αρκετά ανταγωνιστικά. Ο Ολυμπιακός που μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ντέρμπι έχει νοπές τις μνήμες από την ήττα κόντρα στην ΑΕΚ για τον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Και αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, σαφέστατα και θα είναι ένα crash test για τον Μίτσελ, ο οποίος και στη τάξη των οργανωμένων έχει αρκετές καταστάσεις οι οποίες δεν είναι υπέρ του. Ο Ισπανός, ο οποίος στην πρόσφατη συνέντευξή του τόνισε πως θα απαντάει με την δουλειά του στην κριτική, αναμένεται να κάνει αρκετές αλλαγές όσον αφορά το κομμάτι της ενδεκάδας με τους Πασχαλάκη, Ροντινέι, Ραμόν, Ενβιλά, Ρέτσο, Μπακαμπού, Γκάρι Ροντρίγκες, Κανός και Χάμες να είναι σίγουροι για την ενδεκάδα, ενώ από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα ξεκινήσει ο Φορτούνης και ο Ολυμπιακός θα παίξει με δύο δεκάρια έχοντας ένα αμυντικό χαφτόν Ενβιλά ή θα αγωνιστεί κανονικά ο Σαμασέκου παρά το γεγονός ότι η ψυχολογία του δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μετά το αυτογκόλ που έβαλε στο Παπαρένα απέναντι στην ΑΕΚ. Το παιχνίδι λοιπόν κόντρα στον Πανετολικό σαφέστατα και είναι περίεργο. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη και μια καλή εμφάνιση για να διασκεδάσει τις άσχημες εντυπώσεις από τη συντριβή στην Οπαπαρένα, αλλά σαφέστατα θα είναι και ένα crash test για τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος είναι αλήθεια πως δεν διάγει και τις καλύτερες του μέρες στον Πειραιά.